Έχει να κάνει με τις ξένες γλώσσες που μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα. 600 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν οι γονείς σε φροντιστήρια για να μάθουν τα παιδιά τους ξένες γλώσσες. 600 εκατομμύρια το χρόνο. Το χρόνο. Και αν υπολογίσεις και τα χρήματα που πληρώνουν για πιστοποίηση ξένων γλωσσών, για διάφορα διπλώματα κτλ., είναι 15 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ το χρόνο. Αυτό όμως έχουμε υπολογίσει ότι σε αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν βέβαια χρήματα για τα δημόσια σχολεία που μαθαίνεις. Τα δημόσια σχολεία πληρώνουν, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι το δημόσιο, σύμφωνα με μία έρευνα, πληρώνει άλλα τόσα χρήματα, του κοστίζουν άλλα τόσα χρήματα, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, για να μαθαίνει ξένες γλώσσες τα παιδιά. Γιατί πληρώνει τους καθηγητές, τα βιβλία και βιβλία από το εμπόριο, αλλά και για την εκτύπωση βιβλίων δικών του, το δημόσιο. Δηλαδή 600 και 600. Ένα δις. Και. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά λεφτά για να μπορεί. Αν είναι. Για να μπορεί να, και, τουλάχιστον το καλό είναι ότι τα Ελληνόπουλα παραμένουν πρώτα μαζί με το Βέλγιο, νομίζω, στις ξένες γλώσσες και διαθέτουν πάρα πολλές ώρες. Προκλητικά μεγάλο ποσό. Προκλητικά όταν ψάχνει ένα ποσό. Ολόκληρο κράτος να βρει ένα δις ή δύο δις. Και αν προσθέσουμε δηλαδή τις διάφορες εντός εισαγωγικών χασούρες που έχει το κράτος μας, αυτό που λέει ο Ιαβέρης, σχεδόν 12 δις χάνουμε από τα τροχαία. Λοιπόν, ένα δις από εδώ. Δηλαδή θα είχαμε ίσως και 30 δις το χρόνο μαζεμένα, εάν μπορούσαμε δηλαδή, να βάλουμε. Δηλαδή, Αντρέα, πρόσεξε να δεις ποιο είναι τώρα το παράλογο που το σκέφτομαι. Δίνει το δημόσιο. Θα τελειώναν και τα μνημόνια. Πληρώνει και το δημόσιο 600 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον το χρόνο του κοστίζει του ελληνικού δημοσίου για να διδάξει τα παιδιά ξένες γλώσσες σε δημόσια σχολεία. Μάλιστα. Παρόλα αυτά είναι τόσο ανεπαρκής η προσπάθεια που γίνεται εκεί, που όχι από τους καθηγητές. Όχι καθόλου. Βέβαια. Επειδή είναι λίγοι ενδεχομένως οι καθηγητές, θα μας τα πούνε εδώ, που αναγκάζονται και πάνε και σε ιδιωτικά φροντιστήρια και πληρώνουν και άλλα 600 εκατομμύρια οι γονείς για να μάθουν τα παιδιά τους. Έχουμε δύο κυρίους λοιπόν να συναντήσουμε. Ελένη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρόεδρο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη. Και οι δύο πρόεδροι είναι. Πρόεδροι. Δύο λοιπόν, πρόεδροι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από δεξιά σου. Ωραία. Από τον Δημήτρη Παπαδάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Καλώς ήρθατε. Εσείς είστε οι καθηγητές των παιδιών στα σχολεία μας. Μάλιστα. Και πάμε να γνωρίσουμε και τον Γιώργο Ζικόπουλο, πρόεδρο του Συνδέσμου Καθηγητών και Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Εσείς είστε τα φροντιστήρια που πηγαίνουν τα παιδιά. Κέντρα ξένων. 600 και 600. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το δημόσιο. Να ξεκινήσουμε από το δημόσιο. Λέω, για πέστε μας, κύριε Παδάκη, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στην εκμάθηση ξένων γλωσσών από την πλευρά του δημοτικού γυμνασίου Λυκείου. Πριν ξεκινήσω να σας συγχαρώ για την εκπομπή, την παρακολουθώ όποτε έχω χρόνο και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και ας το ξεπεράσουμε αυτό. Ελπίζω θα έχετε καλύτερο γούστο, να βλέπετε κάτι άλλο, δεν πειράζει. Όχι, όχι, ναι. Επιλέγω την ΕΡΤ. Για πέστε μας λοιπόν, προσωπικά, την ΕΡΤ αν την επιλέγετε. Εκπροσωπώντας όμως την ΕΚΑΔΕ. Ωραία, πέστε μας τώρα. Να σας πω ότι οι καθηγητές μας είναι πολύ υψηλού επίπεδου μορφωμένοι επιστήμονες και κατευθυσμένοι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν μεταπτυχιακά, δακτορικά και όχι μόνο γενικότερο ενδιαφέροντος, αλλά και ειδικά στην διδακτική της ξένης γλώσσας. Τι συμβαίνει στο δημόσιο σχολείο και... υπάρχει ένα θέμα που οδηγεί τους γονείς στη μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι καθολικά, στη βοήθεια του ιδιωτικού φροντιστηρίου. Καθολικά. Για πέστε μας, ποιο είναι το αυτό κόλλημα. Αυτό αποτελεί μια στρέβλωση της κοινωνίας. Δηλαδή, πάντα το φροντιστήριο ήταν υποστηρικτικό, είτε για να βοηθήσει τους αδύναμους, είτε για να φτάσει να βοηθήσει να βελτιώσουν οι άρεστοι τους υψηλού τους στόχους. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πρέπει ο γονέας να εμπιστευτεί το δημόσιο σχολείο. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς τι έχουμε εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι πρέπει να συμβεί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Θέλουμε μια υποχρεωτική 12ετή διδασκαλία από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Και η καινούρια θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας από στην πρώτη και στην δευτέρα δημοτικού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που κινείται το Υπουργείο Παιδείας. Θα θέλαμε και στο Λύκειο να είναι υποχρεωτικά τα αγγλικά, γιατί ξέρετε είναι επιλογή εκεί ανάμεσα σε ξένες γλώσσες.
Όχι ότι άλλες ξένες γλώσσες δεν έχουν τη βαρύτητά τους και την αξία τους. Δεν είναι να υπάρχει και επιλογή. Μπορεί κάποιος να θέλει γαλλικά, γερμανικά. Δηλαδή, αν τα αγγλικά τα καλύπτει από το φροντιστήριο, γιατί να μην κάνει μια άλλη γλώσσα στο δημόσιο σχολείο. Όχι, θα έπρεπε εμείς στηρίζουμε την πολυγλωσία. Όχι, να σεβαστώ, το δημόσιο θα πρέπει να στηρίζει την πολυγλωσία. Δηλαδή, θεωρώντας ότι είναι το Α και το Ω, δυστυχώς τα αγγλικά έτσι κι αλλιώς. Είναι η παγκόσμια γλώσσα εργασίας. Επομένως, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στο δημόσιο και το δημόσιο να μπορεί να παρέχει σε όλη την 12ετή εκπαίδευση να παρέχει το απαραίτητο πρόγραμμα σπουδών ενιαίο, συνεχές, συνεκτικό, ούτως ώστε να μπορεί να οδηγεί τα παιδιά να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέταση στα επιθυμητά επίπεδα. Και θα είναι επαρκή αυτά όλα. Πότε θα είναι επαρκή, εάν γίνουν αυτά που ζητάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν μας πείτε τι ζητάτε, αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν είναι από, και από την πρώτη δημοτικού τα αγγλικά. Μπαίνουν μετά. Έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Να ξεκινούν από τώρα. Αυτό το Σεπτέμβριο θα είναι. Ξεκινούν από την πρώτη δημοτικού. Η Εθνική Επιτροπή Διαλόγου λοιπόν για την Παιδεία έχει κάνει μια πρόταση να αυξηθούν οι ώρες των αγγλικών και μέσα στα αγγλικά, μέσα στο δημόσιο σχολείο, το παιδί να δίνει και εξετάσεις για την πιστοποίηση πτυχίων και για όλα αυτά τα πτυχία που τώρα δεν τα παίρνει μέσα στο δημόσιο σχολείο, αναγκάζεται και πάει στο φροντιστήριο. Mm-hmm. Δεν λέμε να πάρετε τη δουλειά από τα φροντιστήρια, πάντα θα υπάρχει και δουλειά για εκεί. Αλλά ένα παιδί που θέλει να πάρει ένα πτυχίο, proficiency, lower ή οτιδήποτε, γιατί δεν μπορεί μέσα στο σχολείο να το πάρει, εφόσον και το δημόσιο δαπάνει τόσα χρήματα, πληρώνει τόσους καθηγητές, πληρώνει τόσα ξενόγλωσσα βιβλία. Νοείται κάτι τέτοιο σε μια χώρα που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι, αυτό δεν νοείται. Από πλευράς του Υπουργείου φαντάζομαι ότι αυτό που θα εισαγάγει είναι το κρατικό πιστοποιητικό. Δεν μπορεί δηλαδή να ανοίξει χώρο για όλα τα πιστοποιητικά. Εκεί υπάρχει πολύς χώρος στα κέντρα ξένων γλωσσών και είναι επιλογή των γονέων, της κοινωνίας προς τα που θα κατευθυνθεί. Ξέρετε, οι Έλληνες θέλουν να πάρουν όσο πιο πολλά μπορούν και δεν σημαίνει ότι αν πάρουν το ΚΠΓ δεν θα πάρουν κάποιο άλλο, είτε το Cambridge. Τουλάχιστον να μπορούν να πάρουν όμως κάποιο και μέσα στο δημόσιο σχολείο. Και ξέρετε, στο ίδιο επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλές εξετάσεις από πολλούς εξεταστικούς φορείς που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Επομένως, δεν είναι το δημόσιο σχολείο δεν είναι σε αντιπαράθεση με την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό που θέλει το δημόσιο σχολείο να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει μέχρι στιγμής. Όπως είπα προηγουμένως, να μπορεί να παρέχει το απαιτούμενο από την κοινωνία. Δηλαδή να μπορούν να παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα, στο τέλος θα ανταποκρίνεται στη δυνατότητα των μαθητών. Είναι λίγο ασαφές μόνο ένα σημείο και να πάμε βεβαίως στον κύριο Ζικόπουλο. Δηλαδή, τι σας εμποδίζει? Μας εμποδίζει το ότι έχουμε πάρα πολύ λίγες ώρες, ειδικά στο δευτεροβάθμιο είναι 2 ώρες την εβδομάδα, 40 λεπτές. Πόσες ώρες πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας? Εμείς ζητάμε 3 οπωσδήποτε. Και παραπάνω πρέπει να είναι, αλλά γνωρίζουμε ότι. Για την ώρα έχουμε 2-40 λεπτά λοιπόν τη βδομάδα. Ναι. Ωραία. Τι άλλο ζητάτε? Και θα πρέπει να είναι ολιγομελή τα τμήματα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες, εμείς θα θέλαμε να είναι στον κορμό όλες τις δημόσιες εκπαίδευσης τα αγγλικά, τρίωρο οπωσδήποτε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη συγκυρία που ζούμε, επειδή ξέρουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα προσανατολίζεται σε επιπλέον ενισχυτή διδασκαλία ή πρόσθετη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως έχει το ολοήμερο στην πρωτοβάθμια. Εκεί προτείναμε, γιατί έχουμε κάνει συναντήσεις με συμβούλους του Υπουργού, έχουμε ζητήσει και με τον Υπουργό συνάντηση, έχουμε κάνει συναντήσεις και με τους διευθυντές σπουδών. Αυτό που προτείνουμε είναι, εάν εντάξουν στην ενισχυτική διδασκαλία και στην πρόσθετη τακτική στήριξη τα αγγλικά, εκτός ωραρίου δηλαδή του βασικού κορμού, εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ολιγομελή τα τμήματα. Εννοείται λοιπόν μετά το τέλος του 7ωρου. Εξάωρο θα εξάωρο. Είναι, από ό,τι ακούμε, θα είναι εξάωρο. Εάν μετά δηλαδή λέμε, να κάνουν τα παιδιά επιπλέον ώρα που να είναι αγγλικά. Εμείς θέλουμε να είναι μέσα στο εξάωρο. Εάν δηλαδή θέλουν ή υποχρεωτικά. Λέει κάποιος, εγώ είτε πάω έξω είτε γιατί η μάνα μου είναι Εγγλέζα,
δεν θέλω. Μπορεί ή θα πρέπει να υποχρεούνται. Δηλαδή, ποια είναι η πρότασή σας να μας πείτε. Η πρότασή σας, δηλαδή. Εμάς η πρότασή μας είναι μέσα στο ωράριο να είναι υποχρεωτικά τα αγγλικά για να μπορούν τα παιδιά να φτάνουν στο ίδιο πίπεδο. Μέσα στο ωράριο, εκτός ωραρίου λέμε. Αν τα παιδιά επιλέξουν να πάρουν τελικά το πιστοποιητικό ή όχι, γιατί το να διδάσκονται στο επίπεδο αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν όλοι να το πάρουν. Ωραία. Άρα λοιπόν για το πιστοποιητικό να είναι εκτός ωραρίου μια ενισχυτική διδασκαλία, λέτε. Ωραία. Με οδηγομελή τμήματα. Για τα επιπλέον, πολύ θέλουμε... ωραία ιδέα ακούγεται αυτό, αλλά μου φαίνεται πολύ μακρινά η υλοποίηση. Μόνο θα θέλαμε το εξής, γιατί να ολοκληρώσω την πρότασή μας. Δεν θα θέλαμε η ενισχυτική διδασκαλία να είναι όπως ήταν τώρα ή παλαιότερα, δηλαδή μια-δύο εβδομάδες ή τρεις μήνες, τέσσερις μήνες πριν τη λήξη του σχολικού έτους. Θα θέλαμε οι ίδιοι καθηγητές που αυτή τη στιγμή χάνουν πάρα πολλές ώρες να μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο εάν αυτό γίνει στην ενισχυτική διδασκαλία και όχι στον κορμό, να συμπληρώνουν το ωράριό τους, επειδή αυτοί ξέρουν τις ανάγκες των παιδιών. Αυτοί ξέρουν τι χρειάζεται για να βελτιώσουν την επίδοση των παιδιών. Απλώς, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε ότι αυτό μοιάζει λίγο ανέφικτο, αν μου επιτρέπετε να το σχολιάσω. Είναι γιατί... εφικτό. Ναι, είναι εφικτό. Απλά μοιάζει λίγο ανέφικτο προσωπικό. Επί τις παρούσες συνθήκες. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν οι ώρες. Αν δεν μπορούν να το είναι ώρες που περισσεύουν στους καθηγητές, εννοείται. Ακριβώς. Δηλαδή θα είναι εντός τώρα, δεν θα κληθεί το δημόσιο να πληρώσει παραπάνω λεφτά. Είναι μέσα στις ώρες που. Μέσα στις ώρες. Τότε είναι θέμα δυσλειτουργικό. Προσέξτε, αν στηριχτούμε στο ΕΣΠΑ, αν η ενισχυτική διδασκαλία βασιστεί στο ΕΣΠΑ, τότε δεν ξέρω πότε θα ξεκινάει, πόσο θα διαρκεί και θα ξοδευτούν περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Ζικόπουλο. Κύριε Ζικόπουλε, στα ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών φοιτούν περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά. 98% επιλέγουν ξένη γλώσσα, δεύτερη γαλλική μακράν, 48%. Είναι ακριβά τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από τον τίτλο στην εφημερίδα Έθνος, όπου αναφέρεται σε αυτό σε που είπατε εσείς. Σε μία από τις πολλές εφημερίδες. Σε μία από τις πολλές, πολύ ωραία, που γράφει «Πανάκριβες οι ξένες γλώσσες», ορμόμενος προφανώς ο αρθρογράφος, από αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι μας κοστίζουν 600 εκατομμύρια. Ή πληρώνουμε διπλά τις ξένες γλώσσες. Ναι, δηλαδή και στο ένας άλλος τίτλος. Ναι. Όμως, για πέστε μας. Λάβετε υπόψη ότι μιλάμε έθνος. Για 1 εκατομμύριο ναι. μαθητές. Mm-hmm. Τα 600 εκατομμύρια λοιπόν είναι για τα δίδακτρα και για τα ξενόγλωσσα βιβλία. Mm-hmm. Που σημαίνει για καθένα ένα μαθητή, μέσος όρος, με τα βιβλία μαζί είναι 600 ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ φτηνά για μάλιστα σε σχέση με το πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο γνώσης που παρέχουν τα κέντρα ξενογλωσσών. Εγώ θα ήθελα να μην πούμε στην αντιδικία, είναι φθηνά ή είναι ναι, ακριβά. Μα το λέει, 600 επί 1 εκατομμύριο. Όχι, τα 600 ευρώ για εσάς που είναι φθηνά, για κάποιον άλλον είναι απουσίαστα. Κύριε Σουκόπουλε, τώρα κοιτάξτε. Είναι όμως διότι τα δίδακτα έχει με λίγο όλοι να πάρουν γνώση. Να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Για να βάλουμε μια τάξη στο μυαλό μας. Ναι. Εμείς δεν φέραμε εσάς ή τον κύριο Παπαδάκη για να εμπλακούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι καθηγητές ξένων γλωσσών του δημοσίου ή του ιδιωτικού. Ένα. Δύο. Και στο δημόσιο βεβαίως υπάρχουν εξαίρετοι. Υπάρχουν εξαίρετοι και στον ιδιωτικό τομέα, όπως υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να διδάσκουν αγγλικά. Σας το λέω προσωπική εμπειρία. Δεν σημαίνει ότι 100% έτσι, 100% ναι, ναι, ναι. αλλιώς. Έτσι. Συμφωνώ. Μην μπίνουμε λοιπόν τώρα ποιος είναι ο πιο σπουδαίος. Να πάμε στην ουσία. Τα λεφτά αυτά, σας ακούγονται πάρα πολλά, ότι η χώρα μας καταναλώνει 1 δις 200 εκατομμύρια το χρόνο για να μάθουν τα παιδιά μας καμιά ξένη γλώσσα. Πώς λέγανε οι παλιότεροι, μάθηκε καμιά ξένη γλώσσα. Να απαντήσω και να προσθέσω όμως, με τίποτα δεν υπήρχε αντιπαράθεση. Ίσα-ίσα συμφωνώ με τον κύριο Παπαδάκη. Υπάρχουν πάρα πολλοί και περισσότεροι είναι αξιόλογοι, κατηρισμένοι καθηγητές. Δεν είναι το θέμα των καθηγητών, είναι το πλαίσιο δεν είναι το θέμα σε αυτό, μέσα στο οποίο καλούνται να επιτελέσουν την εργασία. Άλλωστε, πολλές φορές και εσείς δανείζεστε από το χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης καθηγητές για τα φροντιστήριά σας, όταν δεν είναι αδιόριστη. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Το ξεπερνάμε αυτό. Και καλωσορίζουμε εμείς την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να φτιαχτεί επιτέλους η δημόσια ξενόγλωση, η εκπαίδευση. Είναι σε σωστό δρόμο. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τα κέντρα ξενόγλωσσων, την ύπαρξή μας. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν είμαστε φροντιστήρια, παρέχουμε πρωτογενή γνώση. Κάνουμε όλες τις γλώσσες. Μαθητές τώρα, ελλείψη του δημοσίου εξελιγμένου
εκτιμημένων διαδικασιών να καλύψουν το κενό. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να προσέχει το Υπουργείο όταν χρησιμοποιεί κάποια επίθετα όσον αφορά τα κέντρα ξενογλωσσών. Ένα από αυτά είναι η παραπηδεία. Mm-hmm. Αλίμονο αν είναι η παραπηδεία, όταν τα κέντρα ξενογλωσσών εδώ και δεκαετίες είναι αυτά που έχουν επανδρώσει, όπως το έχω ξαναπεί, την ατμομηχανή της χώρας μας, τον τουρισμό, που είναι 25 εκατομμύρια τουρίστες. Σε όλες τις βαθμίδες και σε πτυχία μάστερ διδακτορικά, τα οποία χρειάζονται πολύ καλή και αρίστη γνώση για να τα λάβουν, και ξέρουμε τους χιλιάδες επιστήμονες που εξάγει η χώρα μας εδώ και δεκαετίες και λάμπουν στο εξωτερικό. Εμείς δεν θέλουμε να αισθάνεστε ότι πρέπει να μας αποδείξετε τα φροντίδα. Ναι, γιατί τα λέμε όλα αυτά τώρα. Είναι αξιόπιστα, είναι καλό. Γι' αυτό και φέραμε τον εκπρόσωπο. Σε καλή κατεύθυνση να δημιουργηθεί το πλαίσιο σας. Αυτό που λέμε δημόσια σχολεία. Ότι και το δημόσιο που πληρώνει έτσι και έως ένα μεγάλο ποσό που δαπανά, να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έτσι και έως εσείς θα έχετε πάντα. Μακάρι να γίνουν πολύ καλύτερα. Πάμε να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζικόπουλε. Τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα και οι Βέλγοι, οι μαθητές, δαπανούν τις περισσότερες ώρες για να μάθουν μια ξένη γλώσσα. 160 ώρες διάβαζα. Τα Ελληνόπουλα και οι Βέλγοι είναι πρώτοι μακράν από άλλες χώρες. Όταν λοιπόν τελειώσει μια διδασκαλία σε μια ξένη γλώσσα, το Ελληνόπουλο μπορεί να ανταγωνιστεί τον Βέλγο, τον Άγγλο, τον Γερμανό που θα έρθει στη χώρα του να δουλέψει και θα ξέρει ως μητρική ενδεχομένως. Το Ελληνόπουλο είναι μακράν μπροστά και από τους Βέλγους. Είπατε, αναφερθήκατε στις διδακτικές ώρες. Ναι. Όσον αφορά τη γλωσσομάθεια, η Ελλάδα είναι μακράν μπροστά, 92% πρωτοστατή σε όλη την Ευρώπη. Μετά με απόσταση είναι η Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία. Μάλιστα. Σε γλωσσομάθεια. Οι ώρες, όπως είπα, η διδακτική ώρα είναι παρόμοιες. 17 εκατομμύρια παιδιά σε γλωσσομάθεια στην Ευρώπη, όμως. Δεν είναι έτσι? Ναι. Μαθαίνουν αγγλικά, θέλουν μαθαίνουν να πω. Αγγλικά. Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι, ο μέσος όρος όμως γλωσσομάθειας δεν ξεπερνάει το 36%. Να ρωτήσω στην Ευρώπη. Βέβαια οι Γάλλοι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν μαθαίνουν όμως. Απλά θεωρούν ότι τα αγγλικά οι Γάλλοι, είναι ναι, θεωρούν ότι γλώσσα, ναι. Όλοι πρέπει να ξέρουν γαλλικά ίσως. Ναι. Αλλά κακό του κεφαλιού τους, γιατί η ξένη γλώσσα κάνει μαγικά πράγματα στον εγκέφαλο. Μαγικά πράγματα. Δημιουργεί διασυνδέσεις της βαθύτερης σκέψης με τη δημιουργική σκέψη. Αναβαθμίζει τις γνωστικές ικανότητες. Αναβαθμίζει τον εκτελεστικό έλεγχο του εγκεφάλου, ο οποίος έλεγχος έχει να κάνει έχετε με ακαδημαϊκές σπουδές. Πολύ με προσοχή. Και ακόμα είπατε για 90 χρονών προηγούμενος αστειευόμενος. Το ξέρετε ότι επιβραδύνει τη γύρανση η μάθηση με συγκεκριμένες να... Η καλύτερα αντιγυραντική κρέμα, μια ξένη γλώσσα. Χωρίς να με περάσετε τώρα, γιατί έχουμε φοβόμαστε από μερικές λέξεις πια. Περί εθνικισμού εννοώ, ότι η πρώτη όμως στον πλανήτη ή στο γαλαξία, ίσως αν υπάρχουν άλλες ζωές, γλώσσα που κάνει όλα αυτά που λέτε, είναι τα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Φοβερό. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την πάσα. Επί την ευκαιρία για να κάνω και μια επικοδομητική κριτική, διότι δεν είναι. Και ως δάσκαλος, ξέρετε και πόσες λέξεις έχει η αγγλική από την ελληνική. Σας και όλα ευχαριστώ αυτά. Πάρα πολύ για αυτή την πάσα, διότι ακούγεται ότι ενδεχομένως να αφαιρεθεί κάποια ώρα από τα αρχαία ελληνικά. Δεν θέλω να πω την προσωπική μου άποψη, αλλά ακούστε, όταν η ξένη γλώσσα από μόνη της κάνει τόσο καλό στον άνθρωπο, φανταστείτε τα αρχαία ελληνικά που είναι η μητέρα των γλωσσών και η μητέρα της μητρικής μας γλώσσας. Όταν η ξένη γλώσσα επιπλέον βοηθάει στην ανάπτυξη γλωσσικών δομών της μητρικής γλώσσας, μαθαίνοντας τα αγγλικά, όσον αφορά το συντακτικό, όσον αφορά τις λογοτεχνικές ικανότητες, όσον αφορά πλούσιο λεξιλόγιο και αύξηση χώρου μνήμης για τη μητρική γλώσσα. Μάλιστα. Και να είναι η ξένη γλώσσα. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν για τα αρχαία ελληνικά πόσο αναγκαία είναι να παραμείνουν και ίσως έχει δίκιο ο κύριος Φίλης, τον έχω ακούσει τον κύριο Φίλη. Είπε το εξής, τα παιδιά μας δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεν είναι όμως αιτία τα αρχαία ελληνικά που μαθαίνουν στο σχολείο. Ποιοτικότερη μάθηση στα νέα ελληνικά, σε συνδυασμό με την καθόλου μείωση των αρχαίων, θα φέρει, θεωρούμε, τα αποτελέσματα για να μην έχουμε αυτή την έλλειψη του χώρου, του συντακτικού. Πάμε να γυρίσουμε στις ξένες γλώσσες και να κλείσουμε σιγά-σιγά. Λέμε λοιπόν ότι είναι, αν όχι ακριβές, είναι κοστοβόρες. Είναι κοστοβόρες η μάθηση. 600 ευρώ το έτος. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν,
Υπάρχουν καταγγελίες και από πολλούς τηλεθεατές που παίρνουμε ότι παρότι πληρώνουν οι γονείς τα δίδακτρα, πολλοί ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους υπαλλήλους καθηγητές και τους αφήνουν απλήρωτους. Ισχύει κάτι τέτοιο παρά το γεγονός ότι τόσα χρήματα εισπράττονται για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας? Έχουν αδυναμία οικονομική τα φροντιστήρια να πληρώσουν τα κέντρα ξένων γλωσσών, να πληρώσουν τους καθηγητές? Ισχύει κάτι? Εσείς ως πρόεδρος του σωματείου ξέρετε κάτι δεν τέτοιο? Δεν ισχύει με τίποτα. Όταν αναφέρουμε στα κέντρα ξένων γλωσσών, αναφέρουμε στον ιδιοκτήτη και στους καθηγητές. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει μια σχολή, γιατί είναι σχολείο, δεν είναι φροντιστήριο, ναι, να λειτουργήσει σωστά μαζί με τα παιδιά, εάν δεν αμείβονται και οι καθηγητές. Μάλιστα. Το ότι να αμείβονταν πολύ περισσότερο, συμφωνούμε, αλλά όταν μία μερίδα καθηγητών αναφέρονται προς εμάς τους ιδιοκτήτες ως εργοδοσία και εργοδότες, η απάντηση είναι η εργοδοσία και εργοδότες είναι ο λαός. Ο πελάτης σε εισαγωγικά ο γονιός. Άρα, λοιπόν, που δεν μπορεί να πληρώσει. Είμαστε διαχειριστές, των χρημάτων που εισπράττουν μέσα στην κρίση. Εάν δεν εισπράξετε... Οι επιχειρήσεις χρωστάνε, αλλά έχουν τέτοια αγάπη. 24 ώρες 24 ώρες είμαστε από πάνω, δίπλα στα παιδιά. Είναι σίγουρο ότι οι γονείς δεν θα μπορούν να προσέρχονται όπως παλιότερα. Έτσι, όχι, δεν είναι. Βέβαια. Έρχονται και λένε, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Εκτόσεων, πάρτε 20 ευρώ εδώ. Ξέρω και γονείς σε φροντιστήρια που έχουν να πληρώσουν πάρα πολλούς μήνες και οι ιδιοκτήτες ξένων γλωσσών το ανέχονται. Όμως ως συγκοινωνούν δοχείο μια γειτονιά, δεν πάει στο δάσκαλο που δεν πληρώνεται. Τον ξέρω χρόνια που είναι άνεργος. Κύριε Ζικόπουλε, καταλαβαίνετε τι προσπαθούμε να πούμε, ότι αν οι γονείς έχουν μια δυναμία να πληρώσουν τα δίδακτρα λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτό μετά μετακυλείται από τους ιδιοκτήτες. Δεν μετακυλείται στον καθηγητή. Βεβαίως μετακυλείται όχι στον καθηγητή, αλλά σε όλη την επιχείρηση. Εμείς δίνουμε τον αγώνα να μετακυληθεί δίκαια. Διότι εάν ήταν και είχε μετακυληθεί όλο το βάρος του καθηγητή, δεν είναι τρελός ο καθηγητής να κάθεται σε ένα φροντιστήριο και να παρέχει τέτοια γνώση και δίπλα στα παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε. Είμαστε δίπλα τους όλοι τρέχουμε. Κλείνοντας, ποια είναι η ξένη γλώσσα του μέλλοντος? Η ξένη γλώσσα του μέλλοντος δεν είναι τα αγγλικά. Όχι βέβαια, αγγλικά είναι. Τι είναι τα κινέζικα? Είναι. Τα αγγλικά είναι αναγκαία. Είναι η δεύτερη μητρική μας γλώσσα. Ποια είναι η γλώσσα του μέλλοντος, λοιπόν, η ξένη? Κοίτα, έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στα γερμανικά. Έρχονται και σε ρώσικα. Τα γαλλικά έρχονται δεύτερα, βέβαια, στην επιλογή. Μα και τα κινέζικα πάνε πολύ καλά. Τα κινέζικα, ακριβώς, μια χαρά το λέτε. Ρώσικα, κινέζικα έχουν ζήτηση για διάφορους λόγους και τα γερμανικά. Και μια κουβέντα με εσάς, να κλείσουμε ένα. Μια τελευταία κουβεντούλα, ένα σχόλιο σε αυτό που λέτε. Τι θέλετε, πέστε μας. Επειδή μιλάτε για την επόμενη παγκόσμια γλώσσα, το αναλυτικό πρόγραμμα που βλέπετε στο άρθρο ότι έχει εκπονηθεί για το πρώτο και δεύτερο δημοτικού. Από την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου. Ήδη έχει εκπονηθεί από το Κέντρο Έρευνας του Τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου και για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και για το Δημοτικό και για το Γυμνάσιο και τώρα θέλουν να το εισαγάγουν και στο Λύκειο, να ετοιμάσουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα για το Λύκειο. Είναι έτσι φτιαγμένο που μπορεί οποιαδήποτε γλώσσα να μπαίνει ή να βγαίνει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι φτιαγμένο μόνο για τα αγγλικά ή μόνο για την. Για οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Ναι, περιγράφει τους στόχους και τις διαδικασίες για να φτάνουμε στην εκμάθηση οποιαδήποτε γλώσσα χρειάζεται. Μιλάμε γενικά για τις ξένες γλώσσες και να πούμε κλείνοντας ότι ενώ στην Ελλάδα οι ξένες γλώσσες στο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί κάποιος να πάρει το πιστοποιητικό, το χαρτί πιστοποίησης εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως λέγαμε πριν, σε άλλες χώρες όπως είναι η Λετωνία και η Πολωνία, αυτό το πιστοποιητικό εκμάθησης το παίρνει μέσα στα δημόσια σχολεία το παιδί. Δεν χρειάζεται να πάει να πληρώσει έξω. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Γιατί ακριβοπληρώνει κιόλας έξω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης θα πούμε στους τηλεθεατές μας ότι εμείς σήμερα κάναμε ένα θέμα ξένες γλώσσες. Τώρα το αγγλικά είναι αυτό που λέμε και σε μια κουβέντα. Αγγλικά το παιδί μαθαίνει. Γαλλικά, γερμανικά, ευρωπαϊκές γλώσσες, ρωσικές, φυσικά, κινέζικα. Μα 98% των παιδιών μαθαίνουν έτσι και αλλιώς αγγλικά. Δεν είναι κακό να πούμε για τα αγγλικά, που είναι η γλώσσα που είναι. Δεν σημαίνει πως. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Πόσο αυστηρούς τηλεθεατές έχουμε, αυτή η ΕΡΤ, η καημενούλα. Λοιπόν, διάλειμμα, να είστε καλά.